το οποίο είναι λίγο ευρύτερο και άπτεται του ζητήματος της ιδεολογίας που θέσατε στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Όπως γνωρίζετε, εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στους έμεσους φόρους. Διότι είναι άδικοι, είναι ισοπεδωτικοί και πλήττουν το ίδιο το Λυριτζή, ο οποίος μπορεί να έχει 1000 ευρώ εισόδημα το μήνα, με το Ζαχαριάδη που έχει 100.000 ευρώ εισόδημα το μήνα. Άρα λοιπόν, ιδεολογικά είμαστε απέναντι σε αυτό. Τι έχουμε όμως, ποια πραγματικότητα διαμορφώθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια? Η Ελλάδα ήταν και παραμένει η τελευταία χώρα σε εισπραξιμότητα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την πρωτιά στη φορολογική ατιμορρησία. Εμείς αυτό προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά γιατί δεν πείθουμε? Ο κύριος Αλεξιάδης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον βγάλαμε από τα κομματικά μας συρτάρια και τον τοποθετήσαμε στη θέση του Υπουργού. Είναι ένας άνθρωπος με ευρύτερη αναγνώριση και ακούω καλά λόγια για τον κύριο Αλεξιάδη. Και αυτό είναι άλλους, θετικό αλήθεια, και αλήθεια. Από ανθρώπους, από τον κεντρό, από τον συντηρητικό χώρο, από κόσμο της αγοράς. Ξέρει τη δουλειά του. Ότι προσπαθεί βασικό. Να πατάξει το φορολογικό έγκλημα. Οργανώνοντας λοιπόν το περιουσιολόγιο, την επόμενη περίοδο, όχι σαν την προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε 2,5 χρόνια και εμείς το παραλάβαμε και ήταν στο μηδέν, έχουμε ξεκινήσει. Οργάνωνε το περιουσιολόγιο. Ένα λεπτό πριν. Και μπαίνοντας... μην με πάτε πάλι στα γενικά. Όχι, γιατί μιλάτε για το ΦΠΑ. Ένα λεπτό. Το ερώτημα είναι πώς θα ρίξουμε το ΦΠΑ. Επειδή είπαμε για το 23%, εσείς λέτε να νομοθετήσει η παρούσα κυβέρνηση, η οποία όμως πρακτικά και ουσιαστικά δεν μπορεί γιατί δεν έχει βουλή. Άρα να πάμε σε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μπορεί να το κάνει αυτό πρακτικά. Δεν ξέρω αν προβλέπετε. Να εξαντλήσει. Δεν ξέρω, ξέρει και ο κ. Να μας πει. Ό,τι δυνατότητες έχει για να πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις ως κυβέρνηση, να τις εξαντλήσει. Εντάξει, εσείς κάνετε τώρα μια σαφή τοποθέτηση. Όμως, σωστά σημειώνεται ένας φίλος που παρακολουθεί τη συζήτηση, λέει, το έχετε όμως στο πρόγραμμα. Ως δίκαιο μέτρο ενάντια στους έχοντες. Σας λέω λοιπόν, ότι η φορολογία και η φορολογία η έμεση, δηλαδή η άδικη φορολογία, πέφτει αν αυξήσουμε την εισπραξιμότητα, δηλαδή κυνηγήσουμε τους φοροκλέπτες και ιδίως τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους και μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, πράγμα το οποίο προβλέπεται στη συμφωνία στο δεύτερο εξάμεινο του 2016, κατορθώσουμε να χαμηλώσουμε και φορολογικούς συντελεστές. Είναι πάντως μια αντίφαση η αντίληψη που έχετε, κύριε Ζαχαριάδη, γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε να κυνηγήσετε τους φοροκλέφτες και τους φοροφυγάδες κλπ. Όταν αυξάνεις τους φόρους, δημιουργείς φοροφυγάδες. Δηλαδή αυτή τώρα εδώ, αν ισχύσει ας πούμε το 23%, όλοι θα κάνουν ιδιαίτερα στο σπίτι που δεν κόβει κανείς απόδειξη. Άρα θα αυξήσει το φοροφυγά. Και δεν θα εισπράξει και το ΦΠΑ σου. Επομένως οι φόροι, η αντίληψη οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους είναι μια πραγματικότητα. Αυτό και... το επιχείρημα που χρησιμοποιείτε, κύριε Οικονόμου, ήταν το επιχείρημα της ελληνικής διαπραγματευτικής πλευράς της διαπραγματεύσης επί ένα εξάμηνο και δεν έγινε δεκτό. Διότι απέναντι πλευρά μας λέγανε ότι εμείς δεν σας βλέπουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ, σας βλέπουμε σαν Ελλάδα. Ναι. Το ίδιο μας το είπανε και πέρσι και πρόπερσι και το 10 και το 2004. Άρα λοιπόν, πρώτα πάρτε εσείς τους φόρους από τους μεγάλους και πολύ μεγάλους, αυτούς που τα κλέβουν, δεν τα έχουν φορολογήσει ποτέ, τα βγάλανε σε βάσματα στις λίστες, κάνουν διάφορα πάρτι στη Μύκονο. Και μετά κάντε την πολιτική που νομίζετε. Αυτό έχει δύο στοιχεία. Κάνουμε μια διακοπή ένα πριν πάμε σε αυτά. Πριν πάμε σε αυτά για να μαζευτούμε όλοι μαζί εδώ. Και να ένα υποκρισία. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στρατούλη που ήρθε. Γεια και χαρά. Καλημέρα, κύριε Στρατούλη. Καλημέρα, κύριε Στρατούλη. Θα μας περιμένετε κι εσείς. Θα πάμε λίγο στην ειδοποίηση.